Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Σήμερα βρίσκομαι με τον Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάρκο Καθούρο και Πρόεδρο της Ένωσης Συνεταιρισμού Θηραϊκών Προϊόντων. Βρισκόμαστε στο εργοστάσιο Ντουμάτας, στο Μονόλιθο, όπου εδώ θα στεγαστεί το ηλιοτριβείο. Σήμερα λοιπόν εμείς με τον κύριο Καθούρο θα μιλήσουμε για το ηλιοτριβείο, που θα δουλέψει φέτος, θα ξεκινήσει, αλλά έχουμε να πούμε και πολλά. Πάμε λοιπόν αμέσως να τον καλωσορίσω. Κύριε Καθούρο, χαίρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα μαζί και θα πούμε για πολύ σημαντικά πράγματα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση. Είναι πολύ σημαντικό να δειχθεί η καινούργια μας προσπάθεια σαν Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. Αντιλαμβάνεστε και να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας ότι διαλέξαμε μια ήσυχη γωνιά μέσα στο ντοματάδικο, γιατί στο χώρο του ελαιοτριβείου γίνονται πυρετώδεις εργασίες και έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο στίχημα να προλάβουμε τον χρόνο και έχουμε και τον ντεζαβαντάζ ότι η χρονιά εφέτος είναι πρώιμη και τα παιδιά μας καταβάλουν το καλύτερο δυνατό να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η εποχή της ορίμανσης και της ελαιοσυλλογής. Ωραία. Κύριε Καθούρο, βλέπουμε, μάλλον ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι μας ότι το ηλιοτριβείο που θα ξεκινήσει το ζήταγαν οι Σαντορινοί, γιατί τους λύνει τα χέρια όσον αφορά με τις ελιές που πήγαιναν σε άλλα νησιά, μια ταλαιπωρία και κόστος, σαφώς. Οπότε αυτό εδώ λύνει το πρόβλημα και των Σαντορινιών, αλλά νομίζω και των γύρω νησιών μας. Σωστά, καλά τα λέω. Έτσι ακριβώς είναι, ότι καταρχήν υπήρχε ένα πάγιο αίτημα. Τα τελευταία χρόνια είχαν φυτευτεί αρκετά αλαιόδεντρα, υπήρχε μια παραγωγή, χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, οπότε αντιλαμβάνεστε με την μερική λειτουργία ενός ελαιοριού που υπήρχε στο παρελθόν ή με την καθόλου ορισμένες χρονιές, αναγκάζονταν οι άνθρωποι, η παραγωγή αυτή, να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις τους σε γειτονικά ή και σε μακρινά νησιά, από Ίον, Άξο, μέχρι και στην Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Αυτό βέβαια ήταν και οικονομικό το κόστος και φυσική και κόπωση, κούραση, αλλά και κυρίως ήταν και μεγάλη επιβάρηση του ελαιοκάρπου και το αποτέλεσμα που παίρνανε μετά από τέτοια ταλαιπωρία, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν και χαμηλότερης ποιότητας το προϊόν. Για μας ήταν ένα πάγιο αίτημα, έπρεπε όμως να δούμε λεπτομερώς να πολλές παράμετρους όσο αφορά κυρίως τα οικονομικά, δηλαδή τα παραγωγικά μεγέθη, το τι προοπτική έχει οικονομικά αυτή η καλλιέργεια. Και βέβαια θα έλεγα ότι το πιο μεγάλο δίλημα και ερώτημα, γιατί στην χώρα μας η λειτουργία, η κατασκευή και η λειτουργία των ελαιοτριβείων είχε ενοχοποιηθεί με την έννοια ότι το απόβλητο που παρήγαγαν πολλές φορές αποτίθετο ανεπεξέργασε στο περιβάλλον και κατάστρεφε πολλά ποτάμια, τα υπόγεια ύδατα. Είχαν δημιουργηθεί έτσι τεράστια θέματα και μάλιστα μια εποχή πριν 10-15 χρόνια είχε μπει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανθρώπους που δεν έχουν βέβαια και μεγάλη γνώση της παραγωγικής διαδικασίας να κλείσουν τα ελαιοτριβεία και να αφήσουν ένα σε κάθε περιφέρεια. Υπήρχαν και τέτοιες προτάσεις ακραίες, έτσι, από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση της παραγωγής, αλλά τα προσεγγίζουν μονομερώς, έστω κάτω από το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Άρα η ανάγκη λοιπόν έρχεται να καλύψει τους παραγωγούς, να μην ταλαιπωρούνται, αλλά το πιο σημαντικό, εγώ θα έλεγα, είναι να δώσουμε και μια προοπτική στην αγροτική παραγωγή, στον αγροτικό τομέα της Σαντορίνης και σε ένα άλλο προϊόν, μετά το κρασί, μετά την ντομάτα, μετά την φάβα, μετά την κάπαρη, τα οποία έχουμε αναδείξει, να βάλουμε πλέον στο καλάθι μας και το λάδι της Σαντορίνης. Και αυτή η προοπτική πιστεύω και ελπίζω ότι θα είναι ελπιδοφορά. Το ελπίζουμε όλοι μας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καθούρο, έχουμε δει πώς είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο ηλιοτριβείο. Θέλω να μάθω τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε από την αρχή μέχρι και τώρα. Τι ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα πιο πολύ, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο όπως είπατε και εσείς ελπίζουμε και εμείς όλοι μας να δουλέψει φέτος, για να έρθουμε ξανά και πάλι να δούμε πλέον το πώς γίνονται οι ελιές. Αλλά από την αρχή λοιπόν που το σκεφτήκατε, ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε? Ναι, γυρίζουμε περίπου ένα χρόνο πριν, περίπου τέτοια εποχή, όταν
με τα στελέχη μας, με τους συνάδελφους στο Διοικητικό Συμβούλιο, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στην ίδρυση, κατασκευή ενός καινούριου ελαιοτριβίου. Κάπου προς το τέλος του 2023 λήφθηκε και η απόφαση. Οπότε από εκεί και πέρα μετά είχαμε ένα στίχημα χρόνου να γίνουν οι παραγγελίες, οι έγκαιρες παραδόσεις και βέβαια η φάση που είμαστε τώρα, που είναι επίσης πολύ πολύ δύσκολη, η τελική συναρμολόγηση της γραμμής παραγωγής. Υπόψη και με την εμπειρία που έχω ως εινοπαραγωγός, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα εινοποιεία στην χώρα, η ελαιοπαραγωγή είναι μια επίσης πολύ και ίσως πιο συνθετή και λεπτή διαδικασία. Έχει πολλές απαιτήσεις ως προς την διαχείριση του καρπού, αλλά κυρίως την επεξεργασία, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Στην ποιότητα του ελαιοτριβίου. Ναι, αλλά σε σχέση με την ερώτησή σας, αρχές του 2024 εμείς προβήκαμε στην παραγγελία, οπότε είχαμε ένα χρονικό διάστημα από την προκαταβολή, να το πούμε, της παράδοσης των βασικών μηχανημάτων της γραμμής παραγωγής, τα οποία μας ήρθαν μέσα στον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι και μια δύσκολη περίοδος, γιατί ο Αύγουστος για μας τι είναι, ο τρίγος. Που τι σημαίνει, πόλεμος. Δηλαδή, έχεις να παλέψεις, και ειδικά φέτος που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, με την παραλαβή, την εινοποίηση, που είναι και ο αιμοδότης, το οξυγόνο της Ένωσης. Το σταφύλι, μην ξεχνάμε, είναι αυτό που χρηματοδοτεί τα πάντα. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι από τους αμπελουργούς που μας εμπιστεύονται και φέρνουν τον καρπό τους, δημιουργήσαμε αυτό το αποθεματικό και να επιστραφεί πίσω στους παραγωγούς με το λιοτρίβι. Άρα, και εδώ είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε, ότι οι παραγωγοί που εμπιστεύονται την Ένωση και φέρνουν την παραγωγή τους, έχουν πάντοτε ανταποδοτικά, μα είτε σε παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την νομοθεσία, με τις επιδοτήσεις, με το μέρισμα που δίνουμε κάθε χρόνο, αλλά όπως βλέπετε και με άλλες δράσεις, όπου ουσιαστικά είναι μια ενίσχυση για αυτούς. Άρα, τον Αύγουστο, για να έρθω στο ερώτημά σας, ήρθανε τα μηχανήματα, είχαμε τον τρίγο βέβαια, και αμέσως μετά τον τρίγο ξεκινήσαμε αυτόν τον μαραθώνιο του στισήματος της γραμμής παραγωγής, γιατί είχε έρθει το κάθε μηχάνημα ξεχωριστό. Και εκεί, βέβαια, και δεν ήταν μόνο τα μηχανήματα, έπρεπε να δημιουργηθούν και όλες οι άλλες υποδομές, οι οποίες ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνεται πολύ ο κόσμος, όλες οι παράπλευρες που είναι μια σειρά. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ότι εμείς έπρεπε να δημιουργήσουμε ή να εξεύρουμε χώρο για το απόβλητο. Υπόψη ότι η τεχνολογία που επιλέξαμε είναι ό,τι πιο σύγχρονο, και εκεί ήταν η πολύ πολύ μεγάλη περίσκεψη. Υιοθετήσαμε τεχνολογία δύο φάσεων, δηλαδή μια γραμμή παραγωγής που θα βγάζει το λάδι και ένα απόβλητο, το οποίο αυτό απόβλητο θα είναι σε δεξαμενή, θα έρχεται βιτίο σε αυτή τη φάση και θα το απομακρύνει από το νησί. Βέβαια, εδώ θέλω να σταθώ ότι προσωπική μου φιλοδοξία είναι ότι μελλοντικά και ίσως κάτω από κάποιο πρόγραμμα, γιατί εδώ πάλι μικρή παρένθεση, ό,τι οι χρήματα δαπανήθησαν, που ήταν πάρα πολλά, ήταν με δικούς μας πόρους. Δεν είχαμε σε αυτήν την επένδυση ούτε ένα ευρώ ενίσχυση. Άρα είναι μόνο με τα χρήματα των αγροτών μας. Λοιπόν, έχουμε το απόβλητο, το οποίο θα έρχεται το βιτίο και θα το πηγαίνει στο ελαιοργείο για να φτιάξει τα παράγωγα. Αλλά από εκεί και πέρα έπρεπε να φτιαχτεί ένα ολόκληρο δίκτυο διαχείρισης, ακόμα και του νερού καθαρισμού, του νερού που θα ξεπλένεται ο καρπός, ώστε αυτό που θα βγαίνει το τελευταίο να είναι πεντακάθαρο νερό και αν είναι δυνατόν και ανακυκλώσιμο. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Πολλές μεγάλες. Πολλές μεγάλες. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά είναι και η διαχείριση πολλών άλλων παραμέτρων.
γιατί από ό,τι είδαμε και μαζί, κύριε Καφούρο, το κάθε μηχάνημα πρέπει να μπει, νομίζω, στη σωστή θέση, να μπορεί να λειτουργήσει, να εξυπηρετεί τους ανθρώπους που θα το δουλεύουν και γενικότερα, και όπως είπαμε, να μην γίνει κάτι λάθος όσον αφορά τον καρπό της ελιάς. Το κάθε μηχάνημα, γιατί έχουμε και τον περιορισμό του χώρου. Εμείς δεν είχαμε έναν τεράστιο χώρο, αξιοποιήσαμε έναν υπάρχοντα χώρο. Αυτός ο χώρος τι ήταν? Εκεί παλιά φτιάχναμε την ΦΑΒΑ, πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Κάποια στιγμή είχε δοθεί και στον Δήμο, στο Λιμενικό Ταμείο, ως αποθήκη. Άρα έχει γύρισμα ο χρόνος και επανέρχεται πάλι για να αποκτήσει άλλο ένα προϊόν της στέγη του εκεί πέρα. Λοιπόν, σε αυτόν τον χώρο, το συγκεκριμένο, τον περιορισμένο, τα μηχανήματα όχι μόνο απλά πρέπει να συνδεθούν, θα πρέπει να τα ρεγουλάρουμε, αλλά κυρίως να γίνει και η διαχείριση, η εργονομία του χώρου, ώστε να είναι όλο λειτουργικό. Ναι, μάλιστα. Τώρα λοιπόν, εμείς στον κόσμο, κύριε Καφούρο, τι τους λέμε? Γιατί διαβάσαμε και είχε βγει μια ανακοίνωση που ενημερώναμε τον κόσμο σχετικά με τους ελαιοπαραγωγούς, τέλος πάντων, τους ανθρώπους που έχουν είτε να επικοινωνήσουν με κάποιο τηλέφωνο που δίνατε από την Ένωση, για να πούνε για τις ελιές, πόσο υπολογίζουν την ποσότητά τους κτλ. Τώρα λοιπόν συνεχίζει ο κόσμος να τηλεφωνεί. Εμείς έχουμε βγάλει μία ανακοίνωση προς όλους τους ενδιαφερομένους που έχουν μικρή ή μεγάλη ποσότητα. Ακριβώς. Εμείς τι θέλουμε, να ξέρουμε καταρχάς πόσοι είναι και τι προσδοκόμενη παραγωγή έχει, ώστε να μπουν σε έναν προγραμματισμό. Θα ενημερωθεί ο καθένας μετά ξεχωριστά για τις ημερομηνίες λειτουργίας. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια λογική ακολουθία και ένας διαχωρισμός των μεγάλων παραγωγών και των μικρών παραγωγών, ώστε να μην κόβεται ο ελαιόκαρπος και δεν επεξεργάζεται γρήγορα. Υπόψη, και επειδή είναι μια νέα καλλιέργεια, κάποια πράγματα πολύ σημαντικά, τα οποία τα εφαρμόσαμε και στο σταφύλι. Αν θυμάστε παλιά, κόβαμε το σταφύλι, το βάζαμε σε κοφίνια, το πετάγαμε στην καρότσα του φορτηγού, το μεταφέραμε. Από ένα σημείο και έπειτα είδαμε ότι αυτό ήταν καταστροφή για την ποιότητα του κρασιού. Και τι κάναμε, κόβαμε και αμέσως με τελάρα τα μεταφέραμε και πηγαίναν στη σταφυλοδόχο ή στο ψυγείο του εινοποιού. Δεν μένανε καθόλου εκτεθειμένα. Έτσι και ο ελαιόκαρπος, όταν συλλέγεται, δεν θα πρέπει να δέχεται ούτε θερμική επιβάρηση, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι υψηλές θερμοκρασίες, να είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, γιατί υποβαθμίζεται η ποιότητά του. Επίσης και η επαφή του με τον αέρα, με το οξυγόνο, δημιουργεί οξυδόσεις και να το πω απλά να το καταλάβει ο απλός παραγωγός, ότι δημιουργούνται χημικές αντιδράσεις που δημιουργούν το τάγιασμα. Άρα υποβάθμιση του προϊόντος. Άρα θα πρέπει ο καθένας να μπει σε έναν προγραμματισμό με το που το κόβει, αν είναι δυνατόν κατευθείαν να το επεξεργαζόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε εμείς αυτά τα δεδομένα. Όσοι δεν έχουν δηλώσει, καλό είναι να δηλώσουν, γιατί με δική τους ευθύνη μετά θα μπουν σε δεύτερη γραμμή προτεραιότητας. Και εμείς, το μεγάλο στοίχημα για μας είναι σαφώς να προλάβουμε το χρόνο. Τώρα, για την τεχνολογία που υιοθετήσαμε, είναι πολύ σημαντικό. Μπήκαν πολλά κριτήρια, κυρίως σε σχέση με το περιβάλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχουμε πια κατσίγαρο, δεν θα έχουμε όλα αυτά τα οποία εκτίθενται στο περιβάλλον και κατέστρεφαν τα επιφανειακά ή τα υπόγεια ύδατα. Εδώ όλο θα φεύγει. Όλο το προϊόν δεν θα μένει, αλλά δώσαμε έμφαση και σε άλλες παραμέτρους. Μία παράμετρος πολύ σημαντική είναι το νερό. Με την τεχνολογία αυτή που υιοθετήσαμε, θα έχουμε εξοικονόμηση νερού 30%. Και αυτό δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτού η εξοικονόμηση του νερού, αλλά είναι ότι έχεις και λιγότερο απόβλητο τελικό. Έχεις μετά μια εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια 20%. Και βέβαια έχεις ένα τελικό προϊόν άριστης ποιότητας που μπορεί να το κατατάξεις αυτό που λέμε, εάν λειτουργήσει σωστά, στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που θα σου δώσει και την υψηλή τιμή και την υπεραξία να φτιάξει ένα ποιοτικό προϊόν. Και ευχόμαστε να βγάλουμε και το σαντουρινιό μας λάδι. Δηλαδή, το ευχόμαστε. Βλέπουμε εδώ, τώρα μια και είμαστε εδώ, κύριε Καφούρο, δεν μπορώ να μην το πω, ότι έχουμε το σταφύλι. Είδα το πολτό το σαντουρινιό που ετοιμάζουν, οπότε
Εδώ τώρα, έτσι όπως μας βλέπει ο κόσμος, να πούμε ότι θα κάνουμε ένα άλλο ρεπορτάζ με τα τοπικά δικά μας παραδοσιακά μας προϊόντα, το πώς είναι μέχρι το να φτάσει στο καταναλωτή, μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ, μέχρι να φτάσει οπουδήποτε, για να το πάρουμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε θα το κάνουμε και αυτό, κύριε Καφούρα. Λοιπόν, εδώ μου δίνετε πάσα να μιλήσω για το εργοστάσιο, για το Σάντο. Έτσι όπως το ξέρει, εδώ μεγάλωσαν γενιές και γενιές Σαντορινιών. Όλα τα παιδιά πέρναγαν μετά το κλείσιμο των σχολείων τα καλοκαίρια, τους σκεύγαζαν το χαρτζιλίκι τους, δούλευαν εδώ στη γραμμή συσκευασίας. Σήμερα αυτό το εργοστάσιο έχει ανακαινιστεί εκ βάθρων, διασώθηκε, είναι το ένα από τα 9, δυστυχώς το ένα καταστράφηκε. Εμείς έχουμε στην κατοχή μας, αγοράσαμε και ένα δεύτερο στην Πληχάδα, το οποίο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα και θα κάνουμε το επόμενο ρεπορτάζ. Αλλά εδώ στο Σάντο, στο Μελόλιθο, μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει το σπίτι, η θερμοκοιτίδα των αγροτικών, των παραδοσιακών προϊόντων της Σαντορίνης. Είδατε πριν το ετικετάρισμα του τοπαντοπολτού. Τρώμε το γλυκό του κουταλιού. Το σταφύλι. Έτσι, το οποίο είναι τα προϊόντα που συσκευάζονται εδώ. Δηλαδή εδώ είναι το σπίτι της ντομάτας, του ντοματοπολτού, της φάβας, της κάπαρης και τώρα πλέον παίρνει και τη θέση το άλλο ένα, το λάδι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Καφούρο. Εγώ πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη έτσι που κάναμε και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να μάθει και ο κόσμος, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτό έχει σημασία. Οπότε πρέπει όλοι μαζί να την αγκαλιάσουμε, να τη στηρίξουμε και να έχουμε, ξαναλέω, όπως έχουμε όλα αυτά τα δικά μας τοπικά προϊόντα, να βγάλουμε και το λάδι μας. Γιατί όχι. Ναι, σε αυτό θέλω να τονίσω ότι αυτό ήταν ένα τόλμημα, ένα επιχείρημα της Ένωσης, όχι με βάση την οικονομική παράμετρο, ενδεχομένως να μην αποσβέσουμε αυτή την επένδυση, γιατί ήταν πολύ υψηλού κόστους. Επενδύσαμε σε ό,τι καλύτερο υπήρχε στην σύγχρονη τεχνολογία, θα έλεγα στο πιο ποιοτικό, στο πιο φιλικό στο περιβάλλον. Όμως, αυτό έγινε γιατί λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη τον άνθρωπο, τον παράγοντα άνθρωπο, τον Σαντορινιό παραγωγό και κυρίως γιατί θεωρούμε ότι εδώ κρατάμε θερμοπύλες, κρατάμε να στηρίξουμε, να κρατήσουμε όρθιο τον αγροτικό τομέα. Οπότε εμείς δίνουμε στον επαγγελματία, στον συνταξιούχο, στον παραγωγό, τον κανονικό, τον μικροπαραγωγό άλλη μία επιλογή. Αυτή τη στιγμή ενδεχομένως σε εμάς, σας λέω, δεν θα αφήνει κέρδος, σίγουρα όμως θα αφήνει ένα ποιοτικό λάδι για τον παραγωγό. Εμείς δεν θα παίρνουμε χρήματα, αλλά θα παίρνουμε παρακράτημα, ένα ποσοστό από το παραγόμενο λάδι, όπου η φιλοδοξία μας είναι μέσα από την παραγωγή να είναι ένα τελικό προϊόν εξαιρετικό, το οποίο θα τυποποιείται, θα συσκευάζεται εδώ σε πολύ μικρή συσκευασία. Έχουμε και το δίκτυο το δικό μας, το εινοτουριστικό κέντρο που μπορούμε να το διαθέτουμε, ώστε σε δεύτερη φάση να επενδύσουμε μετά σε μια άλλη τεχνολογία και εκεί ενδεχομένως να χρειαστούμε και την ανάγκη της πολιτείας να στεγαστεί σε κάποιο πρόγραμμα, το απόβλητο που θα παράγεται, να μην φεύγει από το νησί, να πηγαίνει ενδεχομένως για πυρινέλαια, για σαπουνιά, για κάτι άλλο, αλλά να μέσω σύγχρονης τεχνολογίας που έχω κάτι κατά νου, να αξιοποιείται και αυτό προς σύγχρονα προϊόντα που έχουν να κάνουν έτσι με την καθημερινή υγιεινία του ανθρώπου, αλλά ακόμα και με την καλή διατροφή, πολύ την υγιεινή ωραία. Διατροφή. Πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε, κύριε Καφούρο, να τα λέμε έτσι βήμα-βήμα, κάθε φορά. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που άκουσα σήμερα και νομίζω και ο κόσμος που μας άκουσε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι. Εμείς ένα κάλεσμα προς τους παραγωγούς, ότι εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε την πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι δύσκολη η καιρή. Ξέρετε ότι είναι μηχανήματα όλα εισαγωγής, σύγχρονης τεχνολογίας. Χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή κάποιο ανταλλακτικό ή κάποιο συμπληρωματικό εργαλείο. Οι παραγγελίες αυτές υλοποιούνται δυστυχώς με πολύ αργούς ρυθμούς. Εμείς θέλουμε υπομονή και πολύ θα έλεγα να τηρήσουμε το πρόγραμμα που θα βγούμε. Να δηλώσουν όλοι σε αυτή την φάση την παραγωγή τους, την προσδοκόμενη, να δημιουργήσουμε το αρχείο
και βάσει αυτού του αρχείου κάθε χρόνο, νομίζω ότι κάθε χρόνο θα είναι και πιο εύκολη η διαδικασία και θα πετυχαίνουμε και ένα καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα για να κάνουμε και τα υπόλοιπα, όπως είπαμε. Εμένα μου αρέσουν τα παραδοσιακά προϊόντα και το ξέρετε. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε και το επόμενο. Ωραία. Μας. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε και επιτόπου να δείξουμε 2-3 μηχανήματα, να πούμε 1-2 κουβέντες για το καθένα ξεχωριστά. Βέβαια. Και πώς θα μπουν στη γραμμή παραγωγής. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Και πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε να τραβήξουμε έτσι την πρώτη παραγωγή λαδιού. Εύχομαι και σε εσάς το ίδιο. Έτσι, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Μια ποιοτική δουλειά και στους συνεργάτες σας να ακολουθούν τα βήματα τα δικά σας. Χρήσιμα, θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον βουλευτή, τον κύριο Μάρκο Καφούρο. Μιλήσαμε για το ελαιοτριβείο εδώ του νησιού μας, που πραγματικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που αξίζει όλοι να αγκαλιάσουμε. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, βρισκόμαστε, κύριε Καφούρο, στο χώρο εδώ που είναι τα μηχανήματα. Να μας πείτε δύο λόγια και για τα μηχανήματα. Τα βλέπουμε βέβαια εδώ στην Ναι, δεν έχουν συναρμολογηθεί όλα. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Απ' έξω ξεκινάει βέβαια με την παραλαβή, τη ζύγηση του λεωκάνου και από εκεί και πέρα μετά υπάρχει μια δεξαμενή όπου αδειάζει ο κάθε παραγωγός την παραγωγή του. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η ταινία μεταφοράς με τα κατάλληλα υλικά να μην τραυματίζεται ο καρπός και έρχεται σε αυτόν τον χώρο που εδώ γίνεται η πλύση, είναι το πλυντήριο. Φαίνονται οι ελιές. Η πλύση του λεωκάνου και ο διαχωριστήρας μεταξύ, η αποφύλωση μεταξύ καρπού και φίλων. Αυτά εξέρχονται και μέσω μετά αυτή τη ταινία μεταφορά πρέπει να καταδώσει ο νεόκαρπο μέσα σε αυτή την εκείνη την δεξαμενή. Με την ταινία μεταφορά έρχεται σε αυτόν τον μήλο, είναι ένα κλασικό φιλόμενο όπου εκεί γίνεται το σπάσιμο του καρπού και δημιουργείται η ελαιοζύμη, η ελαιόπαστα. Η επόμενη διαδικασία το οδηγεί στην θερμική επεξεργασία. Αυτό είναι ό,τι πιο σύγχρονο στην σύγχρονη τεχνολογία. Δεν γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες και γι' αυτό δεν οξυδώνονται, δεν καταστρέφονται τα συστατικά του λαδιού. Πληροφοριακά μπορώ να σας πούμε ότι είναι ένα μηχάνημα θέρμασης και ψήξης. Έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τη θερμοκρασία μέχρι συν 10 βαθμούς από την τιμή που έχεις. Αλλά και να αλατώσεις, να το ψήξεις έως μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Και ακολούθως πηγαίνουμε στο δεύτερο τμήμα παραγωγής, που είναι, θα λέγαμε, και το πιο σημαντικό. Ωραία, για να παράξουμε το λάδι. Πάμε να το δούμε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο χώρο. Mm-hmm. Εδώ είναι οι μαλακτήρες. Όπως βλέπετε, είναι η χώρη υποδοχής της ελαιοζύμης, της ελαιόπαστας, mm-hmm. όπου γίνεται και η μάλαξη, η επεξεργασία για την παραγωγή του ελαιολάδου. Mm-hmm. Βλέπετε ότι έχουμε 2, 4, 5 μαλακτήρες. Mm-hmm. Είναι χωρητικότητα ο καθένας 850 κιλά, λίτρα, mm-hmm. Ελαιόπαστας. Μάλιστα, ο ένας έχει και διαχωριστήρα στη μέση, ο τελευταίος, που σημαίνει ότι μπορούν να ταυτόχρονα εξυπηρετούνται 4 μεγάλη παραγωγή και 2 μικρότεροι. Η δυναμικότητα του ελαιοριού είναι 3,5 με 4 τόνοι την ώρα, που σημαίνει ότι έχει μια σημαντική δυναμική. Βέβαια, και μετά τους μαλακτήρες πηγαίνει στον Τικάδελ, στην Φυγόκεντρο, όπου εκεί γίνεται ο ξεχωρισμός των 2 συστατικών που έχουν διαφορετική πυκνότητα. Από τη μία το λάδι και από την άλλη το υγρό, το νερό, με όλα τα στερεά. Και στο τέλος, μετά την φιγότητα, το δικάδι, ερχόμαστε στον τελικό διαχωριστήρα, όπου εδώ γίνεται η τελική καθάρισμα του λαδιού, όπου παίρνει ο παραγωγός το καθαρό λάδι. Του λάδι. Μάλιστα. Από το χώρο αυτό, βέβαια, εξέρχεται και το υπόλοιμα που πηγαίνει σε δεξαμενή εκτός, όπου από εκεί σε δεύτερο χρόνο θα έρθει το βιτίο να το μεταφέρει σε ένα ελαιόγειο ή μελλοντικά, όπως είπαμε, να το αξιοποιήσουμε εμείς για παραγωγή και άλλων χρήσιμων προϊόντων. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία και εγώ θέλω να το δω και στην πράξη, δηλαδή και να το δει και ο κόσμος. Εμείς τώρα δείχνουμε τα μηχανήματα, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ότι πραγματικά αυτά τα μηχανήματα είναι, όπως μας είπε και ο κ. Καφούρος, το κόστος πολύ υψηλό, γιατί το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να δω τις ελιές να πλένονται, να καθαρίζονται και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολύ ωραία.
πραγματικά. Ναι, είναι ένα μεγάλο κόστος, όπως είπατε, και στον εξοπλισμό, αλλά και όλες τις παράλληλες υποδομές που βρίσκονται έξω από τον χώρο σίγουρα. Την διαχείριση των υποπροϊόντων, που μην ξεχνάμε πάντοτε το πιο σημαντικό είναι να μην ρηπαίνουμε καθόλου, να αφήνουμε μηδενικό αποτύπωμα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εγώ θα ανανεώσω για το Ελωριού το επόμενο ραντεβού σε αυτόν τον χώρο την πρώτη μέρα του αγιασμού και της πρώτης παραγωγής λαδιού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καφόρο. Έτσι. Πολύ. Βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εννοείται.